οικονομίας μετά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση αλλά και τη φοροκαταιγίδα που έχει προηγηθεί. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα ευθύς αμέσως με τον καθηγητή κύριο Κώστα Λαπαβίτσα. Θα συνδεθούμε με το Λονδίνο. Καλησπέρα σας κύριε Λαπαβίτσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από Αθήνα. Καλησπέρα. Κύριε Λαπαβίτσα, κύριε καθηγητά, ακούμε την κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί. Μετά από αυτή την φοβερή και περιβόητη αξιολόγηση, μπορείτε να μας πείτε τι κατάφερε τελικά και τι έχουμε πάρει εμείς από αυτό το πολυνομοσχέδιο? Καταρχήν να σας πω ότι η αξιολόγηση, το κλείσιμο της, τέλος πάντων όπως έχει γίνει, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ένα συστημικό κόμμα, όπως και όλα τα άλλα συστημικά κόμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει τίποτα από εκείνο που είχε την προηγούμενη περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελείωσε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να σας πω. Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, να θυμίσω ότι οι αξιολογήσεις έχουν κλείσει και άλλες κυβερνήσεις. Δεν έκανε μια μεγάλη επιτυχία να κλείσει την αξιολόγηση από μόνη της. Τι πήρε τώρα η κυβέρνηση? Πήρε δύο πράγματα. Πήρε ένα ποσό χρημάτων, ναι, κάτι πάνω από 10 δισεκατομμύρια, με τα οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα έξοδα του δημοσίου και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του περίπου μέσα στο τέλος της χρονιάς. Πήρε αυτό. Πήρε επίσης μια ασαφή υπόσχεση ότι το θέμα του ελληνικού δημοσίου χρέους, το τόσο αυτό φοβερό ζήτημα για την Ελλάδα, θα εξεταστεί εάν και ίσως με κάποιους ευνοϊκούς όρους για την Ελλάδα το 2018. Πήρε αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου, έτσι όπως μας τα λέτε, θα ήθελα να μεταφέρω και το κλίμα το οποίο υπάρχει σε κάποιους, οι οποίοι λένε ότι, αν μη τι άλλο, μήπως μπαίνουμε τώρα σε ένα κλίμα σταθερότητας, ώστε η Ελλάδα να αρχίσει να, στην Ελλάδα να αρχίσει να κινείται πάλι η οικονομία, να γίνει πόλος έλξης επενδύσεων, να μειωθεί η ανεργία. Αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας ή θα μπορούσαν να αποτελούν ένα ρεαλιστικό σενάριο, απλά περιορισμένο? Το λέει και η κυβέρνηση αυτό, το λένε και άλλοι. Για να δούμε λοιπόν αν θα πάμε εκεί, πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Πρώτον, τι έδωσε η κυβέρνηση για να πάρει αυτά, πώς έκλεισε η αξιολόγηση. Και δεύτερον, ποιες είναι οι πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στο μνημονιακό πλαίσιο. Η κυβέρνηση λοιπόν έδωσε καταρχήν νέα μέτρα λιτότητας, υφεσιακά. Άρα η ελληνική οικονομία το 2016 θα έχει ύφεση. Ακόμα και αν υπάρξει κάποια ανάκαμψη, αυτή αναβάλλεται για αργότερα. Αυτό το λένε οι περισσότεροι, δηλαδή. Αλλά το 2017 όμως βλέπουν ανάκαμψη, συμμερίζεστε αυτό? Καλά, θα δούμε και αυτό. Μια στιγμή να θυμίσω επίσης ότι η κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια και για τα πράσινα δάνεια. Σωστό. Υπέγραψε επίσης ένα είδος χώρισης της εθνικής κυριαρχίας σε διάφορα επίπεδα όσον αφορά καταρχήν την ιδιωτικοποίηση, την πώληση, την ιδιωτικοποίηση κρατικής περιουσίας και φυσικά μείωση της δημοκρατίας, γιατί νομοθέτησε τον κόκτη. Ο οποίος κόκτης είναι παράβαση της δημοκρατίας και του συντάγματος. Τα έκανε όλα αυτά για να πάρει αυτό. Λοιπόν, για να πάρει αυτά τα λίγα που πήρε. Κύριε Λαπαβίτσα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εδώ μου θίξατε δύο θέματα τα οποία, εάν τα μεταφέρω στον κόσμο σε ελεύθερη μετάφραση, μπορώ να πω ότι το ένα είναι ότι η Ελλάδα είναι αποικία. Ότι αυτό το 400 χρόνια σκλαβιάς που έλεγε, μιλάμε για σκλαβιά 99 ετών. Και το δεύτερο είναι για αλλίωση του πολιτεύματος, περίπου όταν μου λέτε ότι έχουμε συνταγματική εκτροπή. Εννοείται. Η συμφωνία αυτή την οποία υπέγραψε, η αξιολόγηση αυτή έχει ένα είδος, είναι ένα είδος νεοαποικιοκρατίας. Είναι εμφανές. Η Ελλάδα αποδέχτηκε ότι θα εκποιήσει τη δημόσια περιουσία υπό την αιγίδα των ξένων. Θα ελέγχεται δηλαδή από ξένους το ταμείο αυτό και θα πωληθεί το σύμπαν. Και δεύτερον, ότι η δημοκρατία θα παρακαμφθεί εάν δεν μπορέσει να πετύχει αυτούς τους απίστευτους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα. Ο κόφτης είναι παράκαμψη δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται δημοκρατία δηλαδή. Δεν την κάνουμε. Έχουμε αυτόν τον μηχανισμό που θα κόβει. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα ότι γίνονται από μια κυβέρνηση που έκανε και την κυβέρνηση της αριστεράς και που έβγαινε και έλεγε όλα αυτά περί συστήματος και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό έχει μπροστά το ελληνικός λαός και το ξέρει, να έχετε υπόψη σας. Το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός ότι έχουμε περιορισμένη κατάσταση δημοκρατίας. Και η δικιά σας η πρόταση, κύριε Λαπαβίτσα, παραμένει το να επιστρέψουμε πάλι, να αποκτήσει, να αποχωρήσει η χώρα από την ΟΝΕ, να ανακτήσει την νομισματική κυριαρχία με την επιστροφή ίσως στη δραχμή, αν εννοούμε αυτό. Επιμένετε σε αυτή τη θέση, συνεχίζετε? Η δικιά μου η θέση ήταν και γι' αυτό, αλλά ήταν, αν θυμάστε, πέρσι ξεκάθαρα ότι χωρίς ρήξη με τους δανειστές δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη πορεία για τη χώρα μας.
Άλλη πορεία σημαίνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτά που λέγονται ότι θα μπούμε σε διαδικασία ανάπτυξης είναι ευχολόγια και αβάσιμα πράγματα. Πώς θα μπούμε σε διαδικασία ανάπτυξης τέτοιας που χρειάζεται για τη χώρα μας, δηλαδή 4 με 5% ετησίως για να απορροφηθεί η ανεργία. Αλλιώτικα δεν θα απορροφηθεί η ανεργία. Πώς θα γίνει αυτό όταν ο πληθυσμός μειώνεται, η νεολαία φεύγει στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν επενδύσεις. Αλλά όταν δούνε μια χώρα με πάρα πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό, γιατί εκεί μας καταλήγουν μια άλλη Βουλγαρία, κύριε καθηγητά. Έστω έτσι, δεν θα μπορούσαν κάποιοι να πούνε, ας επενδύσουμε σε αυτή τη χώρα, κερδισμένοι εμείς θα βγούμε, όσους φόρους και αν πληρώσουμε. Μα το απαντάτε μόνοι σας. Η Βουλγαρία έχει αυτή την επένδυση που έχει. Η πολιτική που ακολουθείται στη χώρα μας σήμερα, η οικονομική πολιτική μας πηγαίνει για να γίνουμε ένα μείγμα Βουλγαρίας και Τινησίας. Θα έχουμε δηλαδή και ολίγη Τινησία στον τομέα του τουρισμού. Για εκεί πάμε. Διότι για να γίνει επένδυση, πρέπει να ξεκινήσει καταρχήν από τους εγχώριους πόρους η επένδυση. Δεν ξεκινάει από τον ξένο. Πρέπει να ξεκινήσει εγχωρίως η επένδυση. Γι' αυτό απαιτείται τραπεζικό σύστημα που στηρίζει τις επενδύσεις. Απαιτείται φορολογικό σύστημα που στηρίζει τις επενδύσεις. Απαιτείται δηλαδή ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί και ο εγχώριος επενδυτής αλλά και ο ξένος να ανατάξουν το παραγωγικό ιστό. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει στη χώρα μας και δεν θα υπάρξει μέσα στο πλαίσιο των μνημονιακών πολιτικών. Εκεί λοιπόν πρέπει να ενταχθεί οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Μην βάζετε μόνο δηλαδή το θέμα του. Έχουμε υποστεί 7 χρόνια μνημόνιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στον οργανισμό μας εντός εισαγωγικών, αλλά λες και έχουμε εθιστεί πλέον σε αυτό το πράγμα με μια δόση μαζοχισμού. Όμως, εδώ θέλω να σας ρωτήσω, εάν υποστηρίξουμε αυτό που λέτε κι εσείς και υπάρχουν κι άλλοι παρατηρητές, οικονομικοί παρατηρητές, οι οποίοι μιλάνε για την αποχώρησή μας από την ΟΝΕ και λέγαμε δηλαδή το ενδεχόμενο να φεύγαμε από το σκληρό νόμισμα του ευρώ, αυτό όμως δεν θα, πόσα χρόνια θα μας έβαζε σε μια χειρότερη διαδικασία. Καταρχήν να σας πω, πολύ σωστά είπατε, το μνημόνιο αυτή τη στιγμή είναι μια πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι ένα κομμάτι χαρτί που μπορεί να το σκίσει οποιοδήποτε. Είναι μια πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, στις επενδύσεις, στην πραγματική ζωή και στην πραγματική παραγωγή. Θα αλλάξει δηλαδή μόνο με άλλο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής. Δεν υπάρχει σκίση με το μνημονίο πλέον. Αν λοιπόν μπούμε σε αυτή την άλλη κατεύθυνση που σας περιγράφω γενικά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα είναι καλύτερα για τη χώρα μας. Όλοι συμφωνούν σε αυτό. Πρέπει να λέγεται γιατί ο κόσμος μένει στα τυφλά. Όλοι συμφωνούν ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι καλύτερα για την Ελλάδα. Να μην είναι μέσα σε αυτό το παρανοϊκό νομισματικό σύστημα. Κύριε καθηγητά, αυτό δεν γίνεται εύκολα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, αλλά θα πρέπει, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, τα οποία μας λένε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε την κουβέντα και να την αφιερώσουμε μόνο στο να μας αναλύσετε αυτό το χρονικό διάστημα μετάβασης και να μας το περιγράψετε επακριβώς. Διότι πλέον από σενάρια γενικότερα έχουμε μπουκώσει. Θα θέλουμε από εσάς που γνωρίζετε τον τρόπο να μας πείτε ακριβώς τι θα σημαίνει κάθε μέρα για τον Έλληνα πολίτη. Και μια τελευταία ερώτηση φεύγοντας, λίγο πολιτική. Είδαμε στη δημοσκόπηση την κυρία Κωνσταντοπούλου να έχει υψηλά ποσοστά με πάρα πολλές πιθανότητες να εισαχθεί στην επόμενη Βουλή. Θα συνεργαζόσασταν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου? Της εύχομαι καταρχήν καλή επιτυχία και θεωρώ ότι αυτό που κάνει είναι θετικό γενικότερα για την πολιτική ζωή, γιατί η ελληνική πολιτική ζωή, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει αποτύχει παντελώς. Είναι εμφανές αυτό. Η αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ αυτό δείχνει. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση να συνεργαστώ και συνεργάζομαι με όποια ρεύματα θέλουν να δημιουργήσουν κάτι καινούριο στη χώρα μας. Αλλά να τονίσω ότι βεβαίως υπάρχει θέμα δημοκρατίας, όπως λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει όμως και θέμα εθνικής κυριαρχίας, το οποίο πρέπει να υποθεί. Και το κυριότερο, απαιτείται πρόγραμμα. Μάλιστα. Δεν έχω ακούσει κάτι για το πρόγραμμα από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Απαιτείται πρόγραμμα. Μάλιστα. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο η κουβέντα περί δημοκρατίας. Πρέπει να συμφωνήσουμε πώς θα πάμε μπροστά, με τι βήματα, με ποιο πρόγραμμα. Αυτό θέλει να ακούσει ο ελληνικός λαός. Και γι' αυτό εγώ και το δίκτυο που έχουμε φτιάξει δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε καθηγητά, σε ελεύθερη μετάφραση, πάλι αυτή τη δημοσιογραφική αδεία μάλλον, θα πω εγώ τώρα. Και ότι είστε ανοιχτό στην πρόταση και στη θέση Βαρουφάκη η κυρία Κωνσταντοπούλου καλά θα κάνει να ρωτήσει τις δικές σας συμβουλές για το πρόγραμμα αυτό. Έτσι το μεταφράζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, να σας καληνυχτήσω από Αθήνα και εμείς κυρίες και κύριοι να συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα.